Τρεις άθεοι βρίσκονται και οδηγούν την παιδεία, την ελληνική παιδεία. Εδώ το σταματάω γιατί δεν έχουμε πολύ ώρα. Για σένα πολύ ευχαριστώ, χρόνο. Υπάρχει απάντηση αγαπητέ γι' αυτό, Γιώργο, αλλά δεν έχουμε χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Πάντως εγώ είχα κάνει και εγώ παλαιότερα μια δήλωση. Όταν όχι, μιλάω για αυτές τις μέρες, για πολιτικούς μιλάω. Η σεβαστή άποψή σας, υπάρχει και μια άλλη πλευρά που λέει ότι όταν είμαστε τα πολιτικά κόμματα και οι Έλληνες και λέμε ότι είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει Υπουργείο Θρησκευμάτων. Καλά, ξέρετε ότι σας συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά κρατήστε την άποψή σας για σένα, για σας. Όπως και την κρατήστε την άποψή σας για σας. Εδώ είναι Ελλάδα. Πρώτα Ελλάδα και μετά Ευρώπη. Τη δικιά μας ιστορία δεν την έχει κανείς. Αν βγάλουμε από τις ψυχές των παιδιών μας την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια, τις αξίες, την ιστορία, τότε τελειώσαμε να φύγουμε όλοι από την Ελλάδα. Ανεξιθρησκεία υπάρχει στο Σύνταγμα, κύριε. Τώρα πάμε στο Μιάδη. Εκδηλώσατε την διάθεση να αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο, μάλλον να το πω σωστά, να είσαστε υποψήφιος για την ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Μου θυμίζετε την περίοδο του 9, όταν και εσείς και ο κύριος Αυτιάς τότε δεν πιστεύανε ότι υπάρχει πιθανότητα να κατέβω. Και το ερώτημά μου είναι απλό. Ποιος το απαγορεύει? Πρέπει να πάρω από κάποιον άδεια? Όχι, κάθε άλλο παρά. Επιτρέπει τον καθυστερητή. Δύο λεπτά. Όποιος διάβασε τη δήλωσή μου θα κατάλαβε πολλά. Στο τελευταίο σκέλος λέω, ρε παιδιά, εκεί στη Συγκρού υπάρχει μήπως καμιά θεσούλα περισσεύει για έναν ο οποίος 35 χρόνια πρόσθεσε και δεν αφαίρεσε από τη Νέα Δημοκρατία, που πέρασε όλες τις βαθμίδες με άριστα, πρώτος δημοτικός σύμβουλος, πρώτος βουλευτής, πρώτος νομάρχης, πρώτος περιφερειάρχης, υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτόν κάλεσε, κύριε Δελιτόλα, ο κύριε Σαμαράς το 2012. Δεν κάλεσε κανέναν από αυτά τα κομματικά μπουμπούκια, τους μπούλιδες του λεκανοπεδίου. Και εγώ έτρεγα στα λαγκάδια, ξέρετε γιατί? Γιατί κυνηγούσα να βρω τους πολλούς, όχι τους λίγους. Γιατί οι πολλοί θα φέρουν την νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί στην Αθήνα κυνηγάτε τους λίγους. Αυτό είναι το λάθος του κυρίου Μεϊμαράκη. Έκανε αγώνα μόνος του. Και μπράβο σε αυτό τον αστό ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας. Λαϊκό ηγέτη. Όμως οι αγώνες θέλουν και στρατιώτες. Εμένα δεν με κάλεσε κανένας. Μιλάτε για την τελευταία ήττα της Νέας Δημοκρατίας. 4 ήττες έχει η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και οι ψωμιάδιδες είναι απόντες. Και δεν αναφέρουμε στον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη, αλλά φέρουμε στους αγωνιστές όλης της επικράτειας. Αυτοδιοίκηση, Ιανουάριο, δημοψήφισμα, Σεπτέμβριο. Δεν κάνει κανείς αυτοκριτική, δεν παραιτήθηκε κανείς, δεν μίλησε κανείς για την ήττα και πάμε να εκλέξουμε τον νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να βγει μέσα από την ψυχή της κοινωνίας. Μόνο μέσα από την ψυχή, για να μπορέσει να μιλήσει με την κοινωνία. Εσύ τι καταλαβαίνεις, Αντώνη, τώρα με αυτά που λέει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης? Φαίνεται ότι θα κατέβει υποψήφιος ο κ. Ψωμιάδης, δεν ξέρω, έτσι μου δείχνει. Κοιτάξτε, μη τρέκετε, γιατί εγώ θα σταθμίσω πολλά πράγματα. Αν πρέπει να μιλήσουμε. Είναι μέσα στο μυαλό σας όμως, μισό λεπτό. Παναγιώτη μου, πρόεδρε μου, είναι μέσα στο μυαλό σου το ενδεχόμενο να θέσεις υποψηφιότητα? Γιατί από το λόγο σου απορρέει αυτό. Όταν ακούω ορισμένα ονόματα, κάτι μπουμπούκια, κάποιους κομματικούς τενεκέδες, θα μου επιτρέψετε να σας πω τις περγαμηνές δικές μου? Δεν τις κουβαλάει κανείς. Και εγώ ξεχάστηκα. Εγώ ανεβαίνω ένα Γολγοθά, και εγώ και η οικογένειά μου. Και κανείς δεν γυρίζει. Το Ψωμιάδη τον εκμεταλλεύτηκαν 35 χρόνια. Ένας είμαι ο μοναδικός που κυνηγέμαι μέσα από το πολιτικό στερέωμα. Όλοι έχουν απαλλαγή με νόμους, με παραγραφές. Τι μου λέτε τώρα? Εδώ μέσα από το ΣΔΟΕ παραγράφονται 35.000 παραβάσεις. Και μόνο ο Ψωμιάδης. Και ο Ψωμιάδης έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και ας τιμωρήθηκε αυστηρά. Χωρίς να έχει χαθεί ένα ευρώ από την ομαρχία. Εγώ δεν κυνηγέμαι γιατί χάθηκαν χρήματα. Κυνηγάμαι γιατί έπρεπε να με βγάλει ο κύριος Σαμαράς από την περιφέρεια. Ενόχλησα τον κύριο Σαμαρά. Τώρα όμως, σήμερα, είχαμε εδώ τον κύριο Κουβουτσάκο που μας είπε ότι η συνάντηση Καραμαλή με Μεϊμαράκη που θα γίνει σε λίγη ώρα στη Συγκρού εμπεριέχει και το στοιχείο της υποστήριξης Καραμαλή στον κύριο Μεϊμαράκη για την παραμονή του.
Εσείς είσαστε δηλωμένος Καραμαλικός. Ακόμα και τώρα στο γραφείο σας έχετε ακόμα τη φωτογραφία του Καραμαλία.